καμπούρ. Καλά αγώνα. Thank you.
σχέδια επιβολής της περιβόητης κάρτας του πολίτη στους Έλληνες. Οι παγκοσμιοκράτες μας χρησιμοποιούν για πειραματόζωα σε όλα. Στην οικονομία, στα εθνικά θέματα, στα ζητήματα πίστεως και πολιτισμού. Πρέπει επιτέλους να πούμε όχι σε όλες αυτές τις κινήσεις εξανθρωποδισμού της πατρίδας και της συνείδησής μας. Ο Θεός μαζί σας, αγωνιστικά μαζί σας, Στέλιος Παπαθεμελής. Μπράβο! Δεν είναι οργανωμένο. Είναι απάνω, να μπουν απάνω, να φαίνεται. Δεν είναι. Όχι, δεν πειράζει. Πού θα γίνουμε, θα γίνουμε ένα κουβάρι. Πρέπει να τους πούμε. Να ανοίξουμε, να πιάσουμε τον δρόμο. Πρέπει να τους πούμε. Βέβαια, να φράξω δρόμο. Καψόνι, όχι, θα δούμε. Όχι, όλοι μέσα στον δρόμο. Να κοπήσει η κοινωνία. Πάμε, πάμε. Αγαπητοί αδελφοί, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε από Ορθόδοξο Σύλλογο Πανελλαδικής Εμβέλειας, Παλαιό Εορτολόγιο. Όλοι μαζί, παλαιό και νέο, όλοι μαζί, όλα τα πολιτικά κόμματα ενωμένα για την Ελλάδα και για τον Χριστό, γιατί δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο. Όλοι έχουν προδώσει και την Ελλάδα και την πίστη. Να ξέρετε ότι σήμερα, ένας από τους λόγους που δεν είμαστε πάρα πολύ, αλλά πιστεύουμε ότι θα εμφανιστούν και άλλοι αδερφοί, είναι ότι έγινε στάση εργασίας Κυριακή στα παγκόσμια χρονικά πρώτη φορά. Αυτό που κάνανε είναι γιατί φοβηθήκανε εσάς και εμάς που είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε κατά της ηλεκτρονικής κλαβιάς της κάρτας του πολίτη. Για να διατρανώσουμε! Για την Ελλάδα, για να διατανώσουμε την αντίθεσή μας ενάντια στο ξεπούλημα της πατρίδας, ενάντια στο μνημόνιο, ενάντια στα εθνικά θέματα, ενάντια στην ανεργία, ενάντια στο ξεπούλημα των πάντων, γιατί να ξέρετε ότι κάποτε στην Ελλάδα το 1936 είχε πάρει δάνειο η Ελλάδα από το κράτος του Βελγίου και βγήκε η τότε κυβέρνηση και αρνήθηκε. Και όταν μας πήγαν στα δικαστήρια, η τότε κυβέρνηση είπε «Αρνούμε να πληρώσω γιατί προέχει πρώτα ο ελληνικός λαός». Και έπειτα το κράτος. Υπάρχει το κράτος, λέει, και η πατρίδα. Και μετά υπάρχει το δάνειο. Και πάνω σε αυτό εδώ μας κάνανε δικαστήριο και αθωωθήκαμε. Πάνω σε αυτό εδώ, μετά από 50 χρόνια, η Αργεντινή που είχε καταρρεύσει επικαλέστηκε νομικό δίκαιο της Ελλάδας του 36 και δεν πλήρωσε ούτε η Αργεντινή. Και αυτή εδώ, οι προδότες που κυβερνάνε σήμερα, αυτοί εδώ οι προδότες που κυβερνάνε σήμερα κάνανε το μνημόνιο και βάλανε υποθήκη τα πάντα, βάλανε υποθήκη από την Ακρόπολη, από τον ορυκτό μας πλούτο, από τα πάντα. Αδέρφια μου, ακούστε καλά, τέρμα ο καναπές. Έτσι, τέρμα τηλεόραση, έλα. Όλοι αυτοί σήμερα, ακούστε, σήμερα για να πάρθει η απόφαση αυτή,
να γίνει στάση στα λεωφορεία 14 που είναι κλειστά τα πάντα. Την πήρανε! Την πήρανε! Οι συνδικαλιστές και η κυβέρνηση! Έσκος! 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 Όλοι αυτοί μαζί με τα ξεπουλημένα μέσα μαζικής ενημερώσεως, όλοι αυτοί είναι προδότες του ελληνικού λαού. Αυτοί έχουν προδώσει τα πάντα. Σήμερα η μισή είναι 30% και 40% κάτω και δεν μιλάει κανένας. Σήμερα όλοι αυτοί από τα κανάλια δήθεν κόπτονται. Και αν θυμηθείτε, πριν από 2-3 μήνες λέγανε ότι θα καταργηθεί ο νόμος περί ασυλίας και ευθύνης υπουργών. Και το έχουν καταπιεί όλοι. Όλοι αυτοί οι κλέφτες που δεν μπορούμε να τους ακουμπήσουμε. Όλοι αυτοί οι 300, αυτοί εδώ είναι οι δυνάστες. Είναι οι ιδιοκλητιανοί του ελληνικού λαού. Κάποτε 300 Έλληνες πέφτανε για την Ελλάδα. Σήμερα όλη η Ελλάδα πέφτει για τους 300. Όλη η Ελλάδα σήμερα πέφτει για τους 300. Να πάρει το λόγο άλλος αδερφός, γιατί να πάω και μια ανάσα. Το λόγο παίρνει ο κύριος Τίμιος Παπανικολάου, εκδότης του περιοδικού Ρεσάλτο και της αντίστοιχης ιστοσελίδας που έχει ταχθεί και αυτός εναντίον της κάρτας του πολίτη. Μπράβο! Μπράβο! Δυνατά πείτε το να μιλάει, δυνατά. Φίλες και φίλοι, δυνατά. Θα αρχίσω με τον τρόμο. Τον τρόμο που έχει σπείρει αυτή η εκδήλωση για την κάρτα του πολίτη στο ποικίλο κατεστημένο, στο διαπλεκόμενο κατεστημένο, στο πολιτικό κατεστημένο και στο εκκλησιαστικό κατεστημένο. Διότι ο τρόμος δεν είναι μόνο προς τα ανδρίκελα της κυβέρνησης, αλλά είναι προς τα αδερφά ανδρικελά της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, να μην το ξεχνάμε. Διότι εδώ πέρα, σήμερα, όλα αυτά ηγεσία της εκκλησίας, ηγεσία πολιτική, οι ταβάδες και τα τσιράκα τους, τα ΜΜΕ, έχουν εξαπολύσει έναν πόλεμο, άγριο πόλεμο, εναντίον της εθνικής υπόστασης της χώρας μας και εναντίον της Ορθοδοξίας που αποτελεί τον συνθετικό ιστό της εθνικής μας υπόστασης. Η κάρτα του πολίτη είναι το εφιαλτικότερο μέσο εναντίον της εθνικής μας υπόστασης και εναντίον, ας πούμε, των ελευθεριών. Είναι ο εφιάλτης του Όργουελ. Για να είμαι ακριβέστερος, ο εφιάλτης του Όργουελ οχριά μπροστά σε αυτόν τον καινούργιο εφιάλτη της νέας τάξης που αποτυπώνεται με την κάρτα του πολίτη. Δεν θα πω πολλά πράγματα, θα πω μόνο τούτο. Ότι μπροστά σε τέτοιες καταιγιστικές επιθέσεις, άγριες πολεμικές επιθέσεις της νέας τάξης και των ποικίλων υπαλλήλων της και των πολύχρωμων υπαλλήλων της από εκκλησιαστική ιεραρχία, δεν είναι μόνο οι 300 της Βουλής. Οι 300 της Βουλής είναι απλώς το αποτύπωμα όλης της άλλης κατάστασης. Ο κρυός είναι ένα ολόκληρο κύκλωμα με τα κόμματα μέσα, με την Ρόζα αριστερά, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με τις αγωνιστικές παραδόσεις αριστεράς. Είναι η αριστερά της νέας τάξης, η μεταλλαγμένη αριστερά, η οποία γίνει εμπροστοφυλακή σήμερα της νέας τάξης. Είναι λοιπόν ένα ιερό μέτωπο μαύρο. Είναι το μαύρο μέτωπο όλων των κομμάτων της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε μέσον να καταστρέψουν το τελευταίο μετερίζει της ελληνικής μας υπόστασης, που είναι η Ορθοδοξία. Πάνε να την αλώσουν πολύπλευρα και πολυεδρικά, και εκ των έσω και εκ των έξω. Και εδώ έχουμε να επισημάνω κάποιες ευθύνες πολλών κληρικών και πολλών διανοούμενων της θεολογίας, οι οποίοι μπροστά σε αυτά τα πράγματα μπορεί
κάρτα του πολίτη να ξεκίνησε και με κάποια λάθη τακτικής. Μπορεί το 666 να μην ενώνει όλους τους Έλληνες, αλλά στη φοβερή σύγκριση που ζούμε σήμερα θα γίνουν πολλά λάθη τακτικής. Μπορεί να αρχίσει η πολιτική επανάσταση από το σώμα της Εκκλησίας. Δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα. Δεν μπορεί λοιπόν όμως με άλοθη κάποια λάθη τακτικής μέσα στη σημερινή σύγκριση να σιωπούν πολλοί Ορθόδοξοι. Τίποτα. Όπου να, σε λίγο θα έρθει ο γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης για να πει τα λόγια. Τώρα να βγούμε κάτω να κλείσουμε την κίνηση. Να βγούμε μπροστά να κλείσουμε τον δρόμο. Από αριστερά και από δεξιά να πάμε όλοι κάτω να κλείσουμε τον δρόμο τώρα. Τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ αδελφοί. Θα σας πω κι εγώ κάτι άλλο, γιατί εδώ είμαστε αδελφοί όλοι. Θα σας πω κι εγώ κάτι άλλο. Όποιος θέλει να μιλήσει εδώ, να έρχεται, γιατί όλοι έχουμε μυαλό. Όταν είμαστε με το Θεό, έχουμε τα σωστά πράγματα. Εσείς να πολίτε εγώ, εσείς πράγμα αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτοί που θέλουν να πεστήσουν την κάρτα του πολίτη, ποιοι είναι αυτοί. Ο Θεός λέει, πειθαρχή την τρόμαλων παρά ανθρώπους. Πρέπει να υποτασσόμεθα σε ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτοί ούτε σε εκκλησία πατάνε, ούτε εξομολογούνται, ούτε μεταλαβαίνουν και έχουν την απέντηση να μας επιβάλλουν ποιοι. Να μας βγάλουν από την ταυτότητα του Χριστιανός Ορθόδοξος. Γιατί αυτό μας αντιμάζει ή μας θυμά. Μας θυμά, προσέχετε, δεν δεχόμεθα ποτέ. Δεν κάτω του πολίτη. Πάμε στον δρόμο. Συγγνώμη, συγγνώμη, θα συνεχίσω.
Θα σου εδώ καλύτερα να τον βλέπουν. Κράτα λίγο, κράτα λίγο, κράτα λίγο, 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 κρατήστε κάποιος ρε παιδιά. Θέλουν τον λαό, σκλάβο και αλήτη, όχι, όχι, στην κάρτα του πολίτη. Θέλουν τον λαό, σκλάβο και αλήτη, όχι, 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 στην κάρτα του πολίτη. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Δίνουμε τον λόγο, το γέρο, το ανεκτάριο μου Λατσιώτη και τον ευχαριστούμε που μας τίμησε για τις παρουσίες του. Όχι στην κόρτα του πολίτη! Όχι στην κόρτα! Ανοίγω λίγο το κύκλο. Σήμερα είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ αδελφοί μου, όχι μόνο για να δηλώσουμε όχι στην κάρτα του πολίτη, αλλά για να δηλώσουμε σαν μια προσυγκέντρωση για να ακολουθήσουν μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Από την ημέρα που μένει ο Σκουτσόγιωργας το 1986 ψήφισε το νόμο για την ηλεκτρονική κάρτα, αυτός ο λαός μέχρι το 2010 έκανε τις κυβερνήσεις να οπισθοχωρούν. Θα το κάνουμε και τώρα. Η κυβέρνηση σε κάθε πρωθυπουργό να κάνει όπισθε. Θα πρέπει να δηλώσουμε όχι μονάχα το όχι στην κάρτα του πολίτη, αλλά εκείνο που πρέπει να δηλώσουμε και να το ξέρουν ξεκάθαρα ότι θα έχουν πρόβλημα με όλους εμάς που δεν θα την παραλάβουμε. Δεν θα παραλάβουμε κάρτα. Θα προτιμήσουμε να μείνουμε έξω από το σύστημά τους, αλλά ούτε θα φακελωθούμε, αλλά μπείτε και θα σφραγιστούμε. Δεν θα δεχτούμε τίποτα. Σε λίγο ετοιμάζουν αδέρφια μου να χωρίσουν το λαό μας σε σφραγισμένους και ασφράγιστους. Δεν θα είναι πλέον παλαιό και νέο ημερολόγιο, αλλά θα είναι μάλλον οι σφραγισμένοι και οι ασφράγιστοι, οι του Χριστού και οι του Διαβόλου. Αυτοί που δεν θέλουν να τους κυβερνάει ο Χριστός, θα τους κυβερνήσει ο δαίμονας, αδελφοί μου. Αυτή είναι η επιλογή τους. Εμείς θέλουμε κυβερνήτη το Χριστό μας και σε αυτό θα μείνουμε. Όχι λοιπόν στην κάρτα του πολίτη, και δηλώνουμε ότι δεν θα την παραλάβουμε με οποιοδήποτε κόστος. Ομολογία πίστεως. Ομολογία πίστεως. Θέλουμε κυβερνήτες χριστιανούς και όχι τους μακτώνους, τους αντιχριστούς. Θέλουμε κυβερνήτες χριστιανούς και όχι τους μακτώνους, τους αντιχριστούς. Ορθοδοξία! Αφήνω φωτοξία! Κράτος, ανέργεια, αφήνω!
ανοίξτε, 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 ανοίξτε. Αδέρφια, για ησυχάστε. Κοντά, κοντά. Τι είναι αυτό, κλείστε. Είμαστε εδώ, δεν νομίζουν άλλα πράγματα. Εντάξει, ένα λεπτό, εδώ μόνο. Τραγματικά, τραγματικά. Κοντά, 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 κοντά. Η μέρα αυτή πάνω, πάνω. Είναι η μέρα χαράς και ευφροσύνης. Διότι κλήρος ελάχιστος. Αλλά κλήρος ξυπνήσουμε κλήρος και λαός να τους καταψηφίσουν τον δρόμο της ζωής ή θα επιστρέψουν να προσκυνήσουν τον ζώντα Θεό. Ο Κύριος είπε, εγώ λέει ήλθα βαλήν πυρ. Και τώρα που άναψε, τι άλλο θέλω. Και ο προλαλήσας Άγιος Γέροντας και η δική μου αθλειότητα λέει, μετά από όλα... Ένα λεπτό, παιδιά. Δυο λόγια, ένα λεπτό. Λοιπόν, και τώρα το ίδιο πράγμα συμβαίνει. 25 χρόνια αγώνας για να ξυπνήσουμε και να είμαστε σήμερα εδώ. 25 χρόνια ενημέρωση αλλά και σκοτάδι μαζί. Και όμως ζει Κύριος ο Θεός. Ζει Κύριος ο Θεός. Και αναστημένοι από εδώ και πέρα. Ενωμένοι όλοι. Είπε ο πατέρας Νεκτάριος ότι θα είμαστε σφραγισμένοι και ασφράγιστοι. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Σφραγισμένος, σφραγισμένος με το αίμα του αρνίου είναι αυτός που εν μετανοία και εξομολογήσει μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού. Α, μελάτε μωρέ που όλο κάτι θέλετε να πει. Που μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού από την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαστε εδώ, αλλά η αφύπνιση έως την τελείωση, η πνευματική, έχει πορεία και δρόμο. Εάν εσωτερικά και πνευματικά δεν οικοδομηθούμε, οι αγώνες θα είναι όπως είναι τα βεγγαλικά μέσα στη νύχτα. Αγώνα με ήλιο και φως Χριστού σημαίνει ότι ο Χριστός είναι στη ζωή μας και ζούμε για τον Χριστό και είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Για το άμκα! Πέστε αδέλφια μου! Πέστε δεν για το ήρθαμε άμκα. Εδώ μόνο να μην πάρουμε για να το φωνάξουμε για το άμκα! Για διακοπή. Όλα εκείνα και 25 παλεύουν όχι στο άμκα! Διότι η κάρτα του πολίτη έχει όλα τα δαιμόνια που κυκλοφόρησαν μέσα στην περίοδο των 25 ετών από το 86.
Μπράβο, Γιώργο, μέχρι σήμερα όλα ΕΚΑΠ, ΑΜΚΑ, κάρτα φορολογική, κάρτα αγορών, αφημί, τα πάντα όλα συμπεριλαμβάνονται μέσα στην κάρτα του πολίτη. Γίνεται ο άνθρωπος ανδράποδο. Γίνεται... Μιλάτε, μα να πάτε το φρύζε, δεν θα ρωτάτε. Ένα λεπτό. Και η κάρτα του πολίτη μεταβάλλει τον ορθόδοξο Έλληνα χριστιανό σε έναν άχρωμο πολίτη πεθαμένο προτού γεννηθεί και αντιληφθεί την ζωή, διότι όλοι που οδηγούν στην κάρτα του πολίτη, που είναι το κλειδί για να λειτουργήσει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η παγκοσμιοποίηση, και όλα τα υπόλοιπα. Πού είναι ο Αρχιεπίσκοπος, κυρία μου? Πού είναι? Πού θα πεις ποιος είναι? Πού είναι ο Αρχιεπίσκοπος? Ένα λεπτό. Κυρία, πού είναι ο Αρχιεπίσκοπος? Εγώ ελπίζω και εύχομαι στη μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση από το πεδίο του Άρεων έως την Βουλή των Ελλήνων με πορεία που θα γίνει γύρω στην Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, θα είναι και ο Αρχιεπίσκοπος και οι Αρχιεπίσκοποι και οι Επίσκοποι. Αν δεν θα είναι, θα είναι κακό του κεφαλιού τους. Δεν θα έχουν καμία δικαιολογία. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι στον Πάπα. Ένα λεπτό. Όπου και να είναι, θα εγώ εδώ δουλεύει Ελλάδα και Ορθοδοξία. Θα είναι όσοι θα είναι εκτός του αγώνων. Έλα, για να μην σκλαβωθεί. Το άφησα, κάνει ένα λάθος. Για να μην σκλαβωθεί ο Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός. Αυτός λοιπόν που θα αγωνιστεί όχι μόνο για τα παιδιά του, όχι μόνο για τις επερχόμενες γενναίες, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό να έχετε χαρά, μπράβο! Να είστε γαλινεμένοι, μπράβο! Να ξέρετε ότι σας εξέλεξε ο Κύριος από όλα τα σημεία της Ελλάδος για να δώσετε την μαρτυρία του ουρανού πάνω από την γη και μάλιστα από το σημαντικότερο σημείο της περιοχής που είναι η πλατεία Σουλανού. Γι' αυτό αδέλφια μου, εγώ δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Ένα μόνο. Καλή δύναμη. Αμήν. Όχι μια συγκέντρωση. Σας περιμένουμε για να οργανώσουμε την μεγάλη πανελλαδική και παναθηναϊκή συγκέντρωση, η οποία θέλει δύναμη, συγκέρδιο, δουλειά, έφη και προσευχή. Και οργάνωση, πόλη οργάνωση. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Αδέρφια μου, Γιώργο, ακούστε, σήμερα όλοι αυτοί που είμαστε εδώ μαζεμένοι χάρη του Κυρίου, ύστερα από τόσες αντιξιότητες που βρήκαμε μπροστά μας και ύστερα από τόσο πόλεμο που γίνεται από τις σκοτεινές δυνάμεις, να ξέρετε
έστω κι αν είμαστε 5.000, εδώ δίπλα μας αόρατος είναι αγγελικές δυνάμεις, είναι οι δυνάμεις του ουρανού, είναι ο Κύριος, είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι όλες οι καρδιές των Ελλήνων, να ξέρετε. Να ξέρετε κάτι ακόμα, όλοι εμείς που είμαστε εδώ ήρθαμε γιατί ενημερωθήκαμε από όλα αυτά τα έτυπα που έχουν βγει από την εκκλησία και από διάφορους μέσα στα μπλοκ. Να ξέρετε ότι από την κρατούσα εκκλησία είναι 5-10 οι οποίοι έχουν κάνει ομολογία πίστεως. Όμως παρόλα αυτά αυτοί οι 5-10 που τους ξέρουμε όλοι δεν είναι σήμερα εδώ. Εμείς λυπούμαστε και θα κάνουμε προσευχή. Θα κάνουμε προσευχή στον Κύριο να τους φωτίσει όλους και στην επόμενη συγκέντρωση να είναι όλοι εδώ παρόντες. Εμείς όλοι εδώ που έχουμε πνευματικούς πατέρες πρέπει να ρίξουμε το μήνυμα και να τους πούμε πού ήσουν πατέρα μου. Εδώ εμείς μαζευτήκαμε στο Σύνταγμα και εσύ δεν ήρθες. Αύριο θέλω να είσαι κοντά μου, να πάρουμε δύναμη όλοι μας. Αυτοί όλοι μπορούσαν να έχουν βάλει πουλμάν από όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς δεν βάλανε. Τα λόγια είναι εύκολα. Εδώ σήμερα όσοι είμαστε, είμαστε μάρτυρες και μας έχει καταγράψει ο ουρανός. Ευχαριστώ πολύ. Ελλάδα! Για να έχουμε λίγο ησυχία, παρακαλώ να ακούσετε. Επαναλαμβάνουμε ότι για να ακούμε μετά τα συνθήματα. Λοιπόν, επειδή το θηρίο, τα όργανα του Αντιχρίστου, προ και μετά την εμφάνιση του Αντιχρίστου θα κινηθούν όπως λέγει η Γραφή εν πάση απάτη. Δηλαδή τι, θα κοιτάξουν πως θα εξαπατούν το λαό του Θεού. Και γι' αυτό λέει η Γραφή ότι θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Το θηρίο λοιπόν και τα όργανα του ετοιμάζουν το εξής. Ήδη στέλνουν μηνύματα ότι θα βγάλουν μία κάρτα χωρίς το 666. Θα βγάλουν μία κάρτα χωρίς το barcode. Θα βγάλουν μία κάρτα χωρίς το microchip. Απλώς θα έχει η κάρτα έναν αριθμό. Μπράβο. Ο αριθμός αυτός προς τα εκεί προσανατολίζονται. Προς τα εκεί προσανατολίζονται. Κάνοντας τον αριθμό αυτόν είναι ο αριθμός ο ενιαίος κωδικός και μοναδικός αριθμός, ο λεγόμενος ΕΚΑΜ. Ο ΕΚΑΜ έχει τη δύναμη.
γραμμή την εξής. Παρακαλώ. Θα μας γράφουν σε κάθε κίνησή μας ό,τι θέλουν, θα τα καταγράφουν σε αυτό το νούμερο στην αρχή, μέσα στα κομπιούτερ. Και αμέσως μετά θα τα περάσουν μόνοι τους στο μικροτσίπ. Θα τα περάσουν μόνοι τους, διότι ηλεκτρονική διακυβέρνηση χωρίς barcode ή μαγνητική λωρίδα ή μικροτσίπ δεν γίνεται. Τι είναι ηλεκτρονική διακυβέρνηση? Ακούστε, προχθές πήγε ένα πνευματικό παιδί μου στο γιατρό και ο γιατρός του έγραψε μία συνταγή. Δίνοντάς του τη συνταγή του είπε, δώσε μου τον ΆΜΚΑ. Και πράγματι δίνει τον ΆΜΚΑ, γιατί τον θέλει ο γιατρός. Αμέσως μετά φεύγει, αφού έγραψε στο βιβλιάριο τη συνταγή ο γιατρός, φεύγει και πάει σε ένα φαρμακείο να πάρει το πνευματικό μου παιδί, να πάρει τα φάρμακά του. Ο φαρμακοποιός δεν τη γνώριζε. Και μπαίνοντας μέσα, το πνευματικό μου παιδί, το ρωτάει ο φαρμακοποιός, παρακαλώ δώστε μου τον ΆΜΚΑ. Και ο φαρμακοποιός δίνει η κοπέλα τον ΆΜΚΑ. Και αφού έδωσε τον ΆΜΚΑ, λέει μισό λεπτό, και πηγαίνει και της φέρνει όλα τα φάρμακα. Η κοπέλα ξαφνιάστηκε. Λέει τα βιβλιάρια δεν θα δείτε. Λέει δεν χρειάζεται, διότι καταγράφηκαν από τον γιατρό, πήγανε στο Υπουργείο το τι φάρμακα θα πάρεις και από εκεί μοιράστηκαν σε όλα τα φαρμακεία η συνταγή σου. Οπότε όταν δίνεται τον ΆΜΚΑ, αμέσως όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος ξέρουν το τι φάρμακο παίρνετε. Σκεφτείτε, αυτό έγινε προχθές. Ρωτήστε το γιατρό σας, γίνεται πλέον σε όλα τα φαρμακεία. Ακριβώς για αυτό το λόγο, εάν αυτό μπορεί και κάνει τώρα το κομπιούτερ, σκεφτείτε με την κάρτα του πολίτη τι θα μπορούν να κάνουν. Εάν αυτό γίνεται με τα φαρμακεία, γιατί, διότι ηλεκτρονική διακυβέρνηση μάλλον, υπάρχει το μεγάλο θηρίο που στις Βρυξέλλες το ονομάζουν The Beast. Το θηρίο αυτό είναι ένα μεγάλο κομπιούτερ που χωράει μέσα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, αριθμούς δηλαδή. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει το εξής: φεύγουν όποια πληροφορία και κίνηση κάνει ο Έλληνας με την κάρτα του πολίτη, ενημερώνεται το θηρίο των Βρυξελών, το μεγάλο κομπιούτερ, και από εκεί φεύγουν σε όλα τα κράτη οι πληροφορίες που θέλουν ανάλογα. Έτσι έχουν την παγκόσμια ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έτσι θα μπορούν να ξέρουν πού ψωνίζεις, τι ψώνισες, πού έβαλες βεζίνα, ποια διόδια περνάς. Ενημερώνονται οι πάντες. Τι βιβλίο διάβασες, πού έφαγες, σε ποιο εστιατόριο. Τα πάντα. Έτσι λοιπόν, σε ποιους έχεις επαφή και με ποιους έχεις επαφή. Διότι δι' αυτού του τρόπου, όταν πας μετά να κρυφτείς, αυτοί θα ξέρουν ποιοι είναι οι δικοί σου άνθρωποι που τηλεφωνάς, που μιλάς, που βγήκες μαζί τους βόλτα, που είχες συναλλαγές οικονομικές. Τα πάντα θα μπορούν να γνωρίσουν. Γι' αυτό αδέλφια μου, αυτή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το τελευταίο στάδιο για να περάσουν, όπως δήλωσε
ο νομικός σύμβουλος του κράτους, του ελληνικού κράτους, ο Γεώργιος Κλωτσόνης, όπως δήλωσε από τις Βρυξέλλες, θέλουν, το δήλωσε ξεκάθαρα, όσοι δεν το πιστεύετε, μπείτε μέσα στο blog Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης και εκεί θα δείτε το τι λέει ο νομικός σύμβουλος του κράτους. Ζήτησαν οι Ευρωπαίοι να μπει από τώρα το χάραγμα, έτσι το ονόμασαν. Ζήτησαν να μπει στο χέρι και στο μέτωπο. Στο χέρι και στο μέτωπο. Γι' αυτό πρέπει παντελώς να μην συμμετέχουμε, να μην συμμετέχουμε και να μην μπούμε μέσα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Διότι θα μας ελέγχουν και δεν θα μπορούμε να γλιτώσουμε από τα νύχια του θηρίου. Γι' αυτό αδέλφια μου, είμαστε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε, όχι να φωνάξουμε, ότι εμείς τέτοια κάρτα δεν την παραλαμβάνουμε, έστω και αν δεν έχει μικροτσίδι. Όχι! Μας είναι απαραίτητο να υπενθυμίσω κλείνοντας, στη Βουλή είμαστε, κλείνοντας, να υπενθυμίσω ότι το θηρίο, υπενθυμίσω το εξής. Στον ίδιο χώρο ο Μακαρίτης ο Χριστόδουλος είχε κάνει για τις ταυτότητες μια συγκέντρωση. Τη θυμόσαστε όλοι. Ακούστε πως έγινε η συγκέντρωση. Εδώ είμαστε. Ακούστε πως έγινε. Η κυβέρνηση τότε Σιμίτη έκανε το εξής. Είχε πει η κυβέρνηση τότε στον Αρχιεπίσκοπο ότι δεν θα τον εξαπατήσει και ότι δεν θα βγάλει ταυτότητες χωρίς θρήσκευμα, χωρίς η κυβέρνηση να συνεννοηθεί πιο πριν με την Εκκλησία. Το 2000 είχαμε εκλογές. Μόλις βγήκε πάλι ο Σιμίτης και έβαλε το Σταθόπουλο Υπουργό Δικαιοσύνης, σας υπενθυμίζω, το πρώτο νομοσχέδιο που πέρασε μέσα στη Βουλή ήτανε η εξαπάτηση της Ιεράς Συνόδου και του Αρχιεπισκόπου και πέρασαν από τη Βουλή τις νέες ταυτότητες. Και έτσι, ακούστε με, και έτσι αδέλφια μου, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος εις ανταπάτηση της εξαπάτησης έκανε τη λαοσύναξη τότε. Το 2005 ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος πήγε ο Αρχιεπίσκοπος στη Ραφίνα να πάει με τον Καραμαλή. Θα το θυμόσαστε. Εκεί μέσα, από έγκυρες πληροφορίες που έχω, είπε στον τότε Πρωθυπουργό Καραμαλή να επαναφέρει εδώ και τώρα το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Και η απάντηση σε τρεις ημέρες ήτανε τα σκάνδαλα των κληρικών που αρχίσαν να παίζουν υπαρκτά ή ανύπαρκτα ή φτιαχτά, δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν, και τώρα η κυβέρνηση όπως απάντησε, γι' αυτό το ανέφερα, εξαπάτησε και τότε την Εκκλησία, φοβούμαι ότι και σήμερα η κυβέρνηση κοροϊδεύει και εξαπατά την Εκκλησία. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους κρατούντας ότι λένε αλήθεια. Μη πεποίθαστε επάρχοντες και ποιούς ανθρώπων, λέει η Γραφή. Μην έχετε
Έχετε εμπιστοσύνη στους άρχοντες. Εξαπατούν το λαό. Και το λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τα όργανα του Αντιχρίστου θα κινηθούν εν πάση απάτη. Θα εξαπατήσουν οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και εκλεκτοί είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Στα πνευματικά όπλα λοιπόν, αντίσταση έως μαρτυρίου, έως μαρτυρίου, θα δώσουμε το αίμα μας για την αγάπη του Χριστού μας. Η αιτία του κακού ήταν ο Πάπα. Παρακαλώ. Ο Πάπα που ήρθε εδώ στην Ελλάδα, τον έφερε ο Χριστόδουλος. Δεν είναι ο Πάπας που κυβερνήσει σας. Όχι. Βρίσκεται μαζί μας ο Αρχιεπίσκοπος του Παλαιού Ημερολογίου. Ελάτε, Μακάριε. Ελάτε. Ελάτε, ελάτε. Ελάτε, ελάτε. Την ευχή σας να έχουμε. Την ευχή σας. Ευλογείτε. Σας παρακαλούμε. Όλοι έχουν απόψεις να ακούσουμε. Ναι, άλλο μιλάς εσύ. Μιλάω, αλλά μιλάω σωστά. Πού κάνω λάθος. Παρά τις ποικίλες αντιξοότητες, αγαπητοί μου, ο λαός του Θεού έδωσε και πάλι το ομολογιακό παρόν για να διατρανώσει εκείνο που από παιδιά, από βρέφη μας εγαλούχησεν, ότι του Έλληνα ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει και δεν υπάρχει μεγαλύτερος ζυγός από αυτόν τον οποίον ετοιμάζουν οι αντίχριστοι και οι δυνάμεις τους. Όμως αγαπητοί μου, πρέπει να έχουν υπόψη τους και τούτο. Κάποτε ο Κύριος μας έστειλε τους μαθητάς του να κηρύξουν το Λόγον του Θεού, λέγοντάς τους να μην πάρουν μαζί τους ούτε πορτοφόλι, ούτε σακούλα, ούτε ραβδί, ούτε υποδήματα. Πράγματι, πραγματοποιήθηκε ο Λόγος του Κυρίου. Σε κάποιαν άλλη στιγμή τους ερώτησε, όταν σας έστειλα χωρίς σακούλα, χωρίς υποδήματα, χωρίς μπαστούνι, χωρίς ράβδο, μύτινος εστερήθητε? Ουχή, λέγει, δεν εστερήθημε τίποτε. Και τότε έρχεται ο λόγος του Κυρίου να συμπληρώσει και να πει τούτο. Τώρα σας λέγω, όποιος έχει πορτοφόλι να το πάρει μαζί του, και όποιος έχει μαχαίρι να το έχει μαζί του, και όποιος δεν έχει να πουλήσει το ημάτιό του και να πάρει μαχαίρι και να το κρατάει. Αγαπητοί μου, ο Χριστός δεν παρήγγειλε να είμαστε μαχαιροβγάλτες, μη γέννητο. Αλλά τι μας λέγει? Αλλαγή τακτικής. Και εμείς θα αλλάξουμε τακτική πλέον. Θα πουλήσουμε το ημάτιό μας και θα πάρουμε ραβδί. Ραβδί παιδαγωγικό. Και θα παιδαγωγήσουμε και θα μαστιγώσουμε όποιον θέλει να μας προσβάλλει, όποιον θέλει να μας ταπεινώσει, όποιος θέλει να μας εξουδενώσει, να μας απολέσει την ταυτότητα και την προσωπικότητά μας. Εύχομαι, αγαπητοί μου, ο Άγιος Θεός να ενδυναμώνει τους πάντας και τον κλήρο και τον λαό, ώστε να δώσουμε κουράγιο, ελπίδα, προσδοκία και σε αυτούς που σήμερα απουσιάζουν, γιατί φοβούνται ίσως, γιατί υπολογίζουν εις την αδυναμία μας και όχι εις την δύναμή μας. Άκουσα τον πατέρα Νεκτάριο να λέγει ότι μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, και συμπληρώνω, ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, εμείς δεν ονόματι Κυρίου του Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αγαπητοί μου, να ευχόμεθα ο Θεός να φωτίσει, να φωτίσει τους πάντας, τους άρχοντας, αλλά και το λαό. Γιατί άρχοντες χωρίς λαόν δεν μπορούν να υφίστανται.
να συσπηρωθούμε, να ενωθούμε σε μία γροθιά, μία δυνατή γροθιά. Νέο και παλιό. Νέο και παλιό, ναι. Γιατί ήρθε τώρα καιρός πλέον. Σήμερα πλέον δεν θα ρωτούμε εάν είσαι με το νέο ή με το παλιό, αλλά αν είσαι με το Χριστό ή με τον Αντίχριστο. Και εμείς εδώ είμαστε με το Χριστό. Με το Χριστό να μείνουμε. Με το Χριστό να ζήσουμε. Και χωρίς τον Χριστό δεν την θέλουμε τη ζωή μας. Για τον οικουμενισμό θα πει. Καλή δύναμη, αγαπητοί μου. Ο Θεός θα σας στηρίζει. Εκ μέρους της Χριστιανικής Δημοκρατίας θα ομιλήσει ο κύριος Μηλιαράκης, ο κύριος Μανώλης Μηλιαράκης, ο πρόεδρος της Διεχημερίδος Χριστιανική Δημοκρατία. Όλα χρειάζονται, μακαριώτες. Δυνατά, κύριε Μανώλη. Αγαπητοί αδελφοί, σεβαστοί πατέρες, το πρόβλημα του ελέγχου της συνείδησης και της δράσης του πολίτη έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια. Σας υπενθυμίζω ότι ο Μακαρίτης ο Κουτσόγιωργας με το νόμο σχέσης κράτους πολίτη θέλησε να περάσει το ΕΚΑΜ, τον ενιαίο κωδικό αριθμό μητρώου. Θέλησε να αριθμοποιήσει το ανθρώπινο πρόσωπο. Από εικόνα του Τριαδικού Θεού να τον μεταβάλει σε ένα αριθμό. Τότε ο αείμνηστος Νίκος Ψαρουδάκης έβγαλε το βιβλίο, το προφητικό βιβλίο θα έλεγα, Αντίχριστος ΕΚΑΜ 666, όπου προβλέπεται και περιγράφεται η σημερινή κατάσταση. Ξεκίνησε τότε η προσπάθεια για αστυνόμευση του πολίτη, γιατί από τότε άρχισαν τα σχέδια της νέας τάξης για ένα κοινωνικό μεσαίωνα, για μια βαρβαρότητα. Μπράβο. Για ένα καθεστώς που θα κάνει τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, να φυτοζωή, να πέφτει κάθε μέρα και πιο χαμηλά εισοδηματικά, και ταυτόχρονα ο διεθνής σιωνισμός να διωγγώνει τα πουνιά του και να θησαυρίσει. Σήμερα που η φτώχεια απλώνεται σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης, σήμερα που η δήθεν ευημερούσα Ευρώπη έχει κάπου 70 εκατομμύρια φτωχούς, την ίδια στιγμή οι πολυεθνικές έχουν συγκεντρώσει τόσα χρήματα, τόσα κέρδη που ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου δεν υπήρξαν τέτοια κεφάλαια. Έσχος! Η κάρτα του πολίτη που προωθούν σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ακόμα εργαλείο παρακολούθησης, αστυνόμευσης. Μπράβο. Του πνεύματος, της συνείδησης και της δράσης του πολίτη. Ντροπή! Ποιου πολίτη. Γι' αυτό και το κίνημα πρέπει να απλωθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της κοινωνίας μας, αλλά και στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να περάσει η κάρτα του πολίτη. Ποτέ! Γιατί ο εργασιακός μεσαίωνας, ο εργασιακός μεσαίωνας που έχουμε σήμερα, προμηνύει κοινωνικό ηφαίστειο. Και αυτό θέλουν να προλάβουν οι πολυεθνικές. Αυτό θέλει να προλάβει ο διεθνής σιωνισμός. Να ελέγξει το εργατικό κίνημα, να ελέγξει τους λαούς που αγωνίζονται εναντίον της κοινωνικής αδικίας. Εμείς λοιπόν να αντισταθούμε, όπως στην κατοχή υπήρξε η εθνική αντίσταση, έτσι και σήμερα στη νέα κατοχή, στην κατοχή του σιωνιστικού κεφαλαίου που μας έφερε τη χώρα μας σε αυτή την κατάσταση της φτώχειας, πρέπει να αντισταθούμε. Το κίνημά μας πρέπει να πάρει τη μορφή μιας νέας εθνικής αντίστασης και εναντίον του μνημονίου και εναντίον της κάρτας του πολίτη και εναντίον όλων των μέτρων
υπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τις σκοτεινές δυνάμεις, το διεθνής ιονισμό, το διεθνές κεφάλαιο. Εμείς λοιπόν ως Ορθόδοξοι, πέραν των άλλων πολιτών, έχουμε ένα επιπλέον καθήκον. Ορθοδοξία σημαίνει ελευθερία, σημαίνει πρόσωπο, εικόνα του Τριαδικού Θεού. Και ο Θεός είναι ελεύθερος. Ο Θεός μας χάρισε τον δώρο της ελευθερίας. Δεν έχουμε δικαίωμα να υποθηκεύσουμε την ελευθερία τη δική μας και των παιδιών μας σε κανένα. Έχουμε καθήκον ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία. Αδελφοί, τώρα αρχίζει ο αγώνας. Αντίσταση στη νέα κατοχή, όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι σε κάθε μέσο που αστυνομεύει και αριθμοποιεί το ανθρώπινο πρόσωπο. Μην ξεχνάμε ότι εμείς δεν πιστεύουμε στη θεωρία του ηλισμού ότι ο άνθρωπος τελειώνει στον τάφο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι μετοχή στην αιωνιότητα. Γι' αυτό λοιπόν τον άνθρωπο, για τον μέτοχο στην αιωνιότητα αγωνιζόμαστε. Τον έπλασε ο Θεός ελεύθερο και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να τον σκλαβώσει. Γεια σας! Το λόγο τώρα έχει! Το λόγο έχει! Ο γέροντας Μηθόδιος της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου! Πατέρες και αδελφοί, αγαπητοί μου χριστιανοί, σας μεταφέρω την ευλογία της κυρίας Θεοτόκου, σας μεταφέρω την αγωνία του λίμματος της ευσεβίας του Αγίου Όρους, σας μεταφέρω τον αγώνα μας τον οποίο έχουμε εναντίον όλων αυτών των δυνάμεων του σκότους. Και κοντά το μικρόφωνο. Ο Χριστός μας όταν απέστειλε τους Αγίους Αποστόλους του είπε «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Σήμερα αυτοί που μας κυβερνούν και οι παγκόσμια τάξεις πραγμάτων μας υποχρεώνουν να αρνηθούμε το βάπτισμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας υποχρεώνουν να μην είμαστε πολίτες του ουρανού. Μας υποχρεώνουν να είμαστε πολίτες μιας αντίχριστης κοινωνίας. Νούμερα. Μας υποχρεώνουν να απαρνηθούμε το Άγιο Βάπτισμα και να γίνουμε νούμερα στα χέρια της δικτατορίας των Εβραίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα όσα έγραψαν οι Άγιοι Πατέρες έρχονται στις ημέρες μας. Παΐσιος. Ποια είναι αυτά? Ποια είναι αυτά που έρχονται? Λέει, θα υπάρχει συνοχή και θλίψεις εθνών απ' άκρης άκρη του κόσμου. Το βλέπουμε λοιπόν. Προσπαθούν να μας στερήσουν τις ελευθερίες με το όνομα, δήθεν ότι θα πρέπει να υποταχθούμε στην αντίχριστη κοινωνία για να ζήσουμε καλά. Όμως οι Άγιοι Πατέρες μας το προλέγουν ότι όσοι συνταχθούν με τον Αντίχριστο υπάγουν εις απώλειαν. Όσοι προσκυνήσουν το θηρίο υπάγουν εις απώλειαν. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέξουμε, γιατί όλα καταλύουν τους λαούς, τους φέρνουν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση για να τους υποτάξουν, καταλύουν τους θεσμούς της κοινωνίας μας, γκρεμίζουν τα της πίστεώς μας, μας αναγκάζουν από πολίτες του ουρανού να γίνουμε πολίτες της βασιλείας του Αντιχρίστου. Μας αναγκάζουν να πάρουμε την κάρτα του πολίτη. Ποια είναι αυτή η κάρτα του πολίτη? Μας ανεβάζει λοιπόν αυτή η κάρτα του πολίτη στη βασιλεία των ουρανών. Μας ανεβάζει
στην υιοθεσία όπως μας ανέβασε ο Δεσπότης Χριστός. Όχι, μας δένει στο άρμα του Αντιχρίστου και σιγά σιγά θα προσπαθήσουν να μας στερήσουν τα πάντα, τα χρήματα, τις ελευθερίες, τα δικαιώματα, με το σκοπό να μας εξαναγκάσουν να υποταχθούν, να υποταχθούμε στην ερχομένη βασιλεία του Αντιχρίστου. Λοιπόν, αρνούμεθα, καμία κάρτα, κανένας αριθμός, κανένα σύστημα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, ο οποίος εσταυρώθηκε για μας. Κι αν μας κατηγορούν ότι είμαστε λίγοι, ας μην ξεχνούν οι εχθροί αυτοί του Θεού ότι ο Θεός μας μόνος του ανέβηκε πάνω στον Γολγοθά. Μόνοι των οι 12 Απόστολοι έφεραν τη σωτηρία σε όλο τον κόσμο. Ο Χριστός είναι αυτός που θα νικήσει, που ενίκησε. Ο Χριστός είναι αυτός που θα νικήσει, που ενίκησε και θα νικήσει όλες τις δυνάμεις του Αντιχρίστου. Μας λένε λοιπόν, είσαστε λίγοι, ναι, είμαστε λίγοι, ας μην ξεχνούν όμως ότι τα μωρά του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξε ο Θεός, είναι τους σοφούς κατεσχύνει, εμάς εξέλεξε, τους φτωχούς, τους ταπεινούς, για να είμαστε μπροστά στην ομολογία της πίστεως. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαχωρισμός, δεν ήρθαμε εδώ να πούμε ποιοι είναι με το παλιό και ποιοι είναι με το νέο. Εδώ ήρθαμε, ο αγώνας αυτός τώρα. Είμαστε με τον Χριστό. Είναι κοινός. Ο αγώνας μας αυτός πρέπει. Και όσοι θέλουν να μας χωρίσουν, όσοι προσχώρησαν, ας πάνε άλλοι με τον διάβολο. Ας κοιτάξουν που είναι η πίστη, που είναι η αλήθεια. Ας μας ενώσει λοιπόν η δύναμη του Χριστού στον κοινό αυτόν αγώνα της πίστεως, στον κοινό αυτόν αγώνα εναντίον του Αντιχρίστου. Θα δείτε πόσοι θα βγούνε και μέσα από το νέο ημερολόγιο που θα υπερασπιστούν το όνομα του Χριστού. Θα δείτε όμως και πόσους από εμάς που σήμερα είμαστε μπροστά να αρνούμεθα την ομολογία της πίστεως. Γι' αυτό ας προσέχουμε. Λοιπόν, με ένα λόγο για να μην σας κουράζω. Είμαστε εναντίον κάθε φακελώματος. Είμαστε εναντίον κάθε κάρτας. Είμαστε εναντίον της κάρτας του πολίτη. Είμαστε εναντίον του Αντιχρίστου. Είμαστε εναντίον αυτών που ξεπουλάνε την πίστη μας και την πατρίδα μας. Να ξέρουν όμως ένα πράγμα. Όπως ο Χριστός είπε στον Απόστολο Παύλο, πορευόμενον εις την Δαμασκόν, για να φέρει δεδεμένους άνδρας ή γυναίκα στη Ιερουσαλήμ. Παύλε, του λέει, Σαούλ, του λέει, πού πας, ποιον διώκεις, σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν. Του λέμε κι εμείς λοιπόν, είναι σκληρόν Κύριοι εσείς που κυβερνάτε την Ελλάδα, γιατί στο όνομα της Ελλάδος, της Ορθοδοξίας και της Ελευθερίας κυβερνάτε Ορθοδόξους, δεν κυβερνάτε άβουλα πρόβατα, κυβερνάτε λαός ο οποίος έφερε τη δόξα και έχει ποτίσει κάθε σπιθαμή Ελλάδος με το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων της πίστεώς μας. Όχι λοιπόν, σε τίποτα δεν θα σας υπακούσουμε, θα σας υπακούσουμε μόνο όταν δούμε ότι πράγματι βαδίζεται το δρόμο αυτόν που βάδισαν οι πατέρες μας, τότε μόνο θα σας ακούσουμε. Αλλιώς κάθε απόπειρα την οποία κάνετε, να ξέρετε ότι θα είναι εις βάρος σας. Ένας μόνο Έλληνας να μείνει που πραγματικά πιστεύει στην ψυχή του και έχει τον Χριστό, τότε η βασιλεία σας θα είναι ευκλόνηση, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας. Ο Χριστός μας λέει, μη φοβήστε το μικρό πίμνιο, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος. Ναι λοιπόν, εμείς είμαστε το μικρό πίμνιο, εμείς είμαστε αυτοί
που θα δώσουμε την ελπίδα στους αδελφούς μας. Εμείς είμαστε αυτοί που θα πούμε όχι στον Αντίχριστο. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας ο Θεός να μας δώσει τη δύναμη, γιατί μην ξεχνάμε πατέρες και αδελφοί ότι για να αντισταθούμε στον Αντίχριστο και σε όλα τα συστήματά του δεν αρκεί μόνο να βγαίνουμε και να φωνάζουμε. Θέλει πνευματική ζωή, θέλει εξομολόγηση, θέλει μετάνοια όπως συνεβεί. Έτσι και συνεβεί, μετανόησαν και ο Θεός τους κατέστρεψε μετά από 120 χρόνια. Ας διώξουμε λοιπόν σαν θεένας μας μέσα από το σπίτι μας τον Αντίχριστο που έχει θρονιαστεί μέσα στα σπίτια των Ορθοδόξων. Και ποια είναι αυτά? Η τηλεόραση, οι ενδυμασίες, οι ετρώσεις, οι διαχωρισμοί, τα πάντα. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, πού πάμε, πού βαδίζουμε. Και τότε ο Θεός, μην ξεχνάμε ένα. Πολλοί μας λένε, δεν βοηθάει ο Θεός. Ο Θεός βοηθάει, μας αφήνει μέχρι το τέλος. Γι' αυτό λέει, γίνου πιστός άκρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Πρέπει να γίνουν αυτά. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Δίγαρην εν ημίν αιρέσεις και σχίσματα, ειν αηδώ και μη φανεροί γένονται». Ναι, πατέρες και αδελφοί, σήμερα έχει βγει ο Χριστός μας και η Παναγία μας στους δρόμους και μαζεύει αυτούς που είναι, που έχουν την ομολογία της πίστεως για να μας συντάξει όλους στη Βασιλεία Του. Εγώ, από τη θέση μου, ένα μεγάλο όχι σε όλα αυτά, είτε είναι διαβατήρια όπως λέει αυτό η αδελφή εκεί πέρα. Είτε για τους αστυνομικούς που αρνηθήκαν και για τους στρατιωτικούς, σε άλλον ομολογία. Έχω έμαθα και κάτι άλλο. Κάποιοι αστυνομικοί αρνήθηκαν. Έβγε τους. Ξέρω αστυνομικούς που αρνήθηκαν, ξέρω ιερείς που αρνήθηκαν, ξέρω αρχιερείς που αρνήθηκαν, ξέρω το λαό του Θεού που αρνήθηκε και ξέρω κάτι άλλο, ότι όλοι οι Έλληνες όταν θα βρεθούμε στην ανάγκη τότε θα ζητήσουμε τον Θεό και ο Θεός θα είναι μαζί μας. Όχι λοιπόν σε κάθε τι το οποίο είναι πλανητικό. Όχι λοιπόν σε κάθε αυτούς που θέλουν να μας αριθμοποιήσουν. Όχι σε αυτούς που θέλουν να μας διαχωρίζουν και κομμάτια για να μπορούν να μας κυβερνούν σαν τα πρόβατα. Ας ενώσουμε λοιπόν τις ψυχές μας και τη δύναμή μας για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε όλα αυτά τα οποία μας έρχονται. Και δεν λέω να ξεπουλήσουμε την πίστη μας. Όχι, όποιος εξέκλεινε να επιστραφεί. Και δεν είναι μόνο η επιβουλή των Εβραίων. Υπάρχει η επιβουλή του οικουμενισμού που θέλει να ισοπεδώσει τα πάντα. Υπάρχει η επιβουλή των αιρέσεων που θέλουν να ισοπεδώσουν την Εκκλησία του Χριστού. Όχι λοιπόν της αυτούς. Μην ξεχνάμε το 40 τι έκαναν οι πατέρες μας. Είπανε όχι και το ψάξαν σε όλο τον κόσμο και η Παναγία ήταν μαζί τους. Έτσι. Αν τότε ήταν μαζί τους που ήταν το θέμα εθνικό, σήμερα θα είναι πολύ περισσότερο, γιατί υπερπίστεως και πατρίδος μαχόμεθα. Εύχομαι λοιπόν μέσα από την ψυχή μας να μην σας τρώω τον χρόνο. Για ένωση γέροντα. Ο αγώνας. Θέλουμε κι άλλα. Ο αγώνας ο οποίος άρχισε, τώρα αρχίζει. Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί μέχρι που ο Χριστός μας, ο οποίος εξήλθε νικών και είναι ανικήσει, αυτός θα νικήσει και πάλι τις δυνάμεις του Αντιχρίστου. Μας αφήνει ο Θεός για να μας δοκιμάσει. Έβγε λοιπόν σε όλους όσοι είσαστε εδώ. Εύχομαι
Να έρθουν και οι υπόλοιποι, για να ζήσετε αυτοί οι οποίοι αντιστάθηκαν. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί. Όμως, κανένας δεν κέρδισε τον Στέφανο της νίκης. Κανένας δεν ενίκησε από αυτούς που έμαθαν να δουλεύουν και τον Θεό και τον διάβολο. Όχι, δεν συμβάζονται. Ή με τον Θεό θα είσαι, ή με τον διάβολο. Μέση οδός δεν υπάρχει. Γι' αυτό ας ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας, ας αγαπήσουμε τον Θεό, ας ενωθούμε μεταξύ μας σαν αδελφοί άμεσα, για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε όλα αυτά. Και ο Θεός μας, ο οποίος μας κάλεσε, θα μας χαρίσει την νίκη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Εκκλησία του Χριστού μας έχει στερεωθεί επάνω στα αίματα των μαρτύρων και των ηρώων της πίστεως. Αν λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού μας ζητήσει το αίμα μας, είμαστε έτοιμοι αδελφοί να δώσουμε και τη ζωή μας ακόμα για την Εκκλησία και τον Χριστό μας. Αυτό σταυρώθηκε για μας. Ας κάνουμε και εμείς το λίγο αυτό που μπορούμε και αυτός θα μας ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων. Τούτο εύχομαι και άρνηση σε κάθε τι το οποίο μας επιβάλλουν. Όχι, 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 όχι. Παρακαλώ. Όποιος θέλει να μιλήσει εδώ, να μιλήσει, γιατί μπορεί να έχει χάρη Θεού τέτοια και να βοηθήσει το λαό. Εγώ αυτή τη στιγμή τελειώνοντας θα πω το εξής. Μιλήσατε προηγουμένως, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Μιλήσατε προηγουμένως για τα φάρμακα. Εμείς είμαστε χριστιανοί, μωρέ. Ο αγιασμός, το αντίδοτο της Παναγίας και το ευχέλαιο είναι τα καλύτερα φάρμακα. Γι' αυτό εμείς θέλω να χωριόμαστε να καταργήσουμε τα φάρμακα. Και πέφτω και τελειώνω, τελειώνω. Δεν είναι πολύ ότι είμαστε λίγοι. Εγώ θα πω πάλι, εγώ θα πω πάλι, όχι το πόνο το εύ, αλλά το εύ το πόνο. Τι είπες, τι είπες και δεν τα ακούσα. Εδώ. Εδώ. Το πολλό, το έφαλεν, το έφτο πολλό. Εδώ. Εδώ. Αδερφοί, αδερφοί, ολοκληρώνοντας, σε λίγο να ψάλουμε την υπερμάχο και τον εθνικό ύμνο. Σε λίγο όμως. Αδερφοί και πατέρες. Πάτε το κουμπί, το κουμπί. Ούτε σαράντος. Αδελφοί και πατέρες, ήρθα εδώ από το πέραμα. Από το πέραμα μαζί με την ενορία μου. Λοιπόν, να είμαστε όλοι ενωμένοι. Έτσι, έβγε. Και αφήστε τα παλιά και τα καινούργια. Ορθοδοξία ή θάνατος. Μπράβο, γέροντα, μπράβο. Ορθοδοξία ή θάνατος! Ένας μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης, έλεγε «Στα όπλα! Στα όπλα! Στα όπλα τα πνευματικά!» Λοιπόν, μην φοβάστε! Θα φοβηθούν αυτοί που έχουν, που είναι λαγωοί. Εμείς είμαστε λιοντάρια της πίστεως και της ορθοδοξίας. Ζήτω το έθνος! Ζήτω η ορθοδοξία! Ζήτω! Αδέρφια μου, και κάτι ακόμα που παραλείψαμε. Όλοι αυτοί εδώ που κυβερνάνε, οι εκπρόσωποι της νέας εποχής, μας έχουν αφήσει ανοιχτά τα σύνορα. Όλοι αυτοί εδώ έχουν καταργήσει το στράτευμα. Δεν έχουν αφήσει σύνορα, δεν έχουν αφήσει στρατό, δεν έχουν αφήσει αστυνομία. Μπαίνουνε μέσα 3 και 4 εκατομμύρια αλλοδαποί, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, γιατί θέλουνε να μας καταδύσουνε μοσαϊκό. Ο ελληνικός λαός ήταν
κυβέρνηση. Γι' αυτό και αποφασίσανε να μας κάνουνε μοσαϊκό όπως όλα τα κράτη. Για να μας κλείσουνε μέσα στα σπίτια, για να κλέβουνε, για να δολοφονούνε τους γέροντες, τους πατεράδες μας και τους παππούδες μας. Για να μείνουμε μέσα στο σπίτι και να διαλύσουνε τα πάντα και να δώσουνε τα πάντα στα χέρια τους. Τους δίνουνε ψήφο, τους δίνουνε τα πάντα. Γι' αυτό να ξυπνήσουμε και να μην επιτρέψουμε το τέμενος να γίνει μέσα στην Αθήνα. Όλοι να συγκεντρωθούμε κάποτε σε κόντρα όλων αυτών. Να τους δείξουμε ότι δεν ανεχόμαστε. Δεν ανεχόμαστε το Ισλάμ. Δεν ανεχόμαστε το Σατανά μέσα στην Αθήνα. Έξω από την Αθήνα, ας πάνε οπουδήποτε αλλού. Έξω από την Ελλάδα όλα. Μόνο η Ορθοδοξία. Ο Κύριος είπε, ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Να το ξέρετε και να είσαστε δυναμωμένοι. Μη φοβάστε τίποτα. Αυτοί όλοι προδώσανε την Ελλάδα. Προδώσανε τον Χριστό. Δεν έχουν φόβο Θεού. Στο Ευαγγέλιο λέει, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δεν υπάρχει. Σου λέει τώρα τι παλάμη. Αύριο δεν λογαριάζει κανένας για την ψυχή τους. Και γι' αυτό, γιατί την έχουν προδώσει. Την έχουν δώσει στον Σατανά. Δεν πιστεύουν στην ψυχή. Εμείς πιστεύουμε. Γι' αυτό υπάρχουν οι Άγιοι. Η Παναγία μας ήταν μια γυναίκα και μεγαλουργεί και κάνει θαύματα μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Νεκτάριος και όλοι οι Άγιοι είναι παρόντες και τους βλέπει όλος ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό και εμείς δεν πρέπει να φοβόμαστε. Θα πρέπει να δώσουμε και το αίμα μας για την Ελλάδα και για τον Κύριο. Αυτά. Για την Ελλάδα και για την Και τώρα όλοι μαζί να ψάλουμε τον ύμνο στη Θεοτόκο. Ας ψάλουμε και τον εθνικό ύμνο, αδέρφια μου, να δείξουμε ότι υπάρχει η Ελλάδα, είναι αθάνατη. Σε γνωρίζω από την κόψη του σκοπιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με
αδέρφια μου, όλοι εμείς προσευχή με δάκρυα για όλα μας τα αδέρφια που απουσιάζουνε. Προσευχή και δάκρυα στον Κύριο να τους φωτίσει. Όλοι εμείς έχουμε πάρει την ευλογία μας. Ο Κύριος να ευλογήσει, να έρθουν και οι υπόλοιποι. Όλοι να έρθουν να ομολογήσουν. Δόξα σοι, δόξα σοι, το δείξαντι, το φως. Και δεν παραμιλήσεις, μίλα. Βουλή, έξω οι μασόνοι, απ' τη Βουλή. Έξω οι μασόνοι, απ' τη Βουλή. Καταλάβες, καταλάβες, καταλάβες. Ο καθάρας, ήταν έσχος. Με τον Ιερόνιμο, με τον Ιερόνιμο μέσα στις Ορθοδοξία! Έχουνε συναυλία στον Άγιο Παντελεήμονα οι μασόνοι. Απόψε. Αδερφέ, έχει έρθει εδώ και πολλή ώρα ένας από τους εξώτους του Ιστράους, ο πατριώνος ο Φωτόπουλος. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Θα μπορέσει να μιλήσει, γιατί μιλάμε στην εγωίδη. Θα μπλοκάρουμε την είσοδο. Ναι, ναι, έτσι πρέπει. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σπίδα, αδερφέ, σπίδα, σπίδα υπάρχει και έχει οπτικό. Νικό! Τον Άγιο Παντελεήμονα και η αμνηστία είναι όλα βαλτά. Έλα να ακούσουμε λίγα και εδώ. Γι' αυτό συσπηρωθούμε για τη μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως. Πότε! Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, τη Δευτέρα
την Κυριακή και θα γίνει όσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ΕΛΚΙΣ, Ακαδημίας 35. Άμα θέλεις, άμα θέλεις. Κάτσε, γιατί μιλάει ακόμα. Εκκίνησε τον αγώνα και αυτήν την ώρα χαίρεται που εσείς σαν λιοντάρια πυρπνέοντες ακολουθείτε την πορεία για να πούμε το πιο μεγάλο όχι εναντίον του Αντιχρίστου, διότι μετά από την κάρτα θα ακολουθήσει το σφράγισμα και αν δεν υπάρξει η κάρτα δεν θα γίνει το σφράγισμα και αν δεν ακολουθήσει το σφράγισμα δεν μπορεί να έρθει ο άνομος, ο Αντίχριστος. Μπορούμε να ακυρώσουμε τα σχέδια του διαβόλου και των σκοτεινών δυνάμεων. Αν όλοι ενωμένοι δεν πολεμάει ο ένας τον άλλο, αλλά όλοι ως άνθρωπος πολεμήσουμε τον ανθρωποκτόνο διάβολο και τα όργανα του. Αυτό χρειάζεται μετάνοια, αυτό χρειάζεται αγάπη, ταπείνωση και ενότητα. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου και ο στους ουρανούς ευρισκόμενος που μαζί ξεκινήσαμε τον αγώνα για να είμαστε σήμερα εδώ όλοι, ο αδελφός μας ο Ανδρέας να μας παρακολουθεί και να χαίρεται και τη βοήθεια του ουρανού να την κάνουμε ζωή ζωής για όλη την ανθρωπότητα. Ο Θεός μαζί μας. Θα κάνουμε πορεία. Ακούστε λίγο. Συσπηρωθείτε γύρω από τον ομολογιακό αγώνα με την ορθόδοξη κίνημα σωτηρίας που ξεκίνησε τον αγώνα του 1986. Θα είστε κοντά να ενημερώνεστε, να έρθετε στα γραφεία μας Ακαδημίας 35 και να συσπηρωθείτε όλοι γύρω από τον ομολογιακό αγώνα του ορθόδοξου κινήματος σωτηρίας. Έλα Τάσο, ήρθε παππούλης, Τάσο, ήρθε παππούλης. Θα συγκεντρώσει κάποιος για τις υπογραφές. Να μπείτε εδώ κοντά για να μαζευτούν όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές. Πόσο μίλησε, πες ότι... Λιγάκι την προσοχή σας. Είμαστε εκπροσωπούμε την πρωτοβουλία αντιρρησιών ορθόδοξης συνείδησης που από τον περασμένο Ιούλιο έχουμε ξεκινήσει να συλλέγουμε τις υπογραφές εναντίον της κάρτας του πολίτη. Σας λέμε ότι έχουμε φτάσει περίπου τις 40.000 όπως με ενημερώνουν. Και όποιος θέλει να υπογράψει, μπορεί να μπει στο ορθόδοξο παρατηρητήριο. Μπει στο ιστολόγιο, όπως και στις αναβάσεις ή στον όρθρο. Βεβαίως έχουν κυκλοφορήσει περί τις 250.000 έντυπα που έχουμε μοιράσει σε όλη την Ελλάδα. Θα δώσουμε το λόγο στον πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο, ο οποίος έχει τεθεί από την αρχή εναντίον της κάρτας του πολίτη και με ομιλίες του και με αγώνα. Μισό λεπτό! Λιγάκι ησυχία. Μισό λεπτό να πούνε κάτι! Συγκέντρωση, πάρε τώρα κοντά! Μη φωνάζετε, ακούστε με, μη φωνάζετε. Όχι, δεν θα γίνει το Πάσχα. Δεν θα γίνει το Πάσχα, σας είπα. Θα το μάθετε. Πού θα υπογραφεί. Μίλα, μίλα, μίλα. Όχι, δεν χρειάζεται κουμπάκι, έτσι όπως είναι μιλάς. Όπως είναι. Όπως είναι κοντά σου. Συγγνώμη λίγο. Λίγο συζητία. Υπάρχει άλλη... Κορνέ. Θα υπογράψω. Για να αντισταθεί κανείς. Συγγράζουμε έντυπα. Α, τα ξέρω.
τόσο χαμηλό. Για να αντισταθεί κανεί σε αυτή την τυραννία. Ναι, τώρα, τώρα δεν ξέρω. Για να αντισταθεί κανεί σε αυτή την τυραννία που υπάρχει στην πατρίδα μα και η οποία κορυφώνεται με την κάρτα του πολίτη, νομίζω υπάρχουν σε αυτή τη φάση δύο τρόποι. Το ένα είναι όσο μπορούμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες υπογραφές για να μπορέσουμε να δείξουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να μας κυβερνάνε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να πουλήσουμε την ελευθερία μας. Την ελευθερία πρώτα που μας έδωσε ο Θεός όταν ήρθαμε στον κόσμο, το αυτεξούσιό μας, και έπειτα την εν Χριστώ ελευθερία που πήραμε με το Άγιο Βάπτισμα. Και γι' αυτό το λόγο με τη διαμαρτυρία αυτή προσπαθούμε να όσο μπορούμε να αποτρέψουμε τη συνέχεια αυτή την κατρακύλα που γίνεται. Δυστυχώς δεν υπάρχει πιο δυνατά. Λοιπόν, πιο κοντά. Πιο κοντά. Ο δεύτερος τρόπος είναι η αδιάλειπτη προσευχή, το είπαν και όλοι οι γέροντες εδώ. Έχουμε ανάγκη από πάρα πολύ προσευχή. Η προσευχή όταν ανεβαίνει στο Θεό με καλή καρδιά, με διάθεση θερμή, εισακούονται από τον Θεό και θα μας ενισχύσει ο Θεός ώστε να αντισταθούμε σε αυτή τη λέλαπα. Όταν βάζει κανείς μια υπογραφή, είναι πρώτα μια ηθική δέσμευση, ότι εγώ δεν θα το πάρω αυτό το πράγμα. Αποκτά μια συνείδηση περί τίνος πρόκειται. Και από εκεί και πέρα ζημιλεύει μέσα τη συνείδησή του στο να μην, όταν έρθει αυτή η ώρα, που ευχόμαστε να μην έρθει, να αντισταθεί και μην την παραλάβει. Βέβαια πολλοί λένε ότι αυτό το θέμα της κάρτας του πολίτη είναι θέμα πολιτικό και εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα ασχοληθεί η πολιτεία και εμείς θα κοιτάξουμε μόνο να κάνουμε την προσευχή μας και να είμαστε στην Εκκλησία πιστοί, στον ορθόδοξο πίστη μας, και αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι πουλώντας την ελευθερία μας σταδιακά λίγο-λίγο, αυτό που μας έδωσε ο Θεός, στο τέλος φτάνουμε να παραδώσουμε και αυτό που μας χάρισε ο Χριστός με τα μυστήρια του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος. Διότι το χάραγμα είναι άρνηση ακριβώς του Αγίου Χρίσματος. Όταν κανείς δεχθεί τον αριθμό του Αντιχρίστου, είναι σαν να αρνείται τον Χριστό και να προσκυνά τον Αντίχριστο. Είναι αυτά σαφή μέσα στην Αγία Γραφή. Έπειτα σε όλα αυτά τα θέματα, οι Άγιοι Πατέρες έχουν αντισταθεί, όπως ξέρουμε ότι ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν προέκυψε εκείνο το πρόβλημα με αυτή τη χείρα που του είχε πάρει το χωράφι η Ευδοξία, δεν είπε το θέμα είναι πολιτικό, γιατί του είπαν εσύ τι ανακατεύεσαι, του λέει η Βασίλισσα. Αυτά είναι θέματα των δικαστηρίων. Εμείς θα τα λύσουμε τα θέματα αυτά. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, εγώ δεν ασχολούμαι με πολιτικά, διότι εγώ είμαι νεκρός για όλα αυτά τα πράγματα. Όμως επειδή είμαι και επιμένας και με έχουν εμπιστευτεί ψυχές, δεν μπορώ να μην μιλήσω για αυτά τα θέματα. Όταν λοιπόν για ένα τόσο θέμα που είναι μικρό, μια αδικία μιας χείρας, ενδιαφέρθηκε ο Ιερός Χρυσόστομος και διώχθηκε μέχρι θανάτου, για αυτό το θέμα που είναι η στέρηση της ελευθερίας του ανθρώπου, η παράδοση στα χέρια ενός αντίχριστου συστήματος, δεν θα πρέπει να αντισταθούμε με κάθε τρόπο, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Όσο μπορούμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες υπογραφές και να κάνουμε αυτή την αντιπαράθεση. Και βέβαια, αν μη γίνεται προσπαθήσουν να μας το επιβάλλουν, θα είμαστε κάθετοι αντίθετοι να την παραλάβουμε. Βέβαια, αυτή η συγκέντρωση θα ήταν πολλαπλάσια αν δεν είχαν απαγορεύσει είχαν βάλει αυτή την απεργία, υποτίθεται, ακριβώς τις ώρες που γίνεται η συγκέντρωση. Και αν δεν είχαν διαδώσει. Και αν δεν είχαν διαδώσει ότι πιθανόν λόγω του καιρού δεν θα γίνει συγκέντρωση. Αλλά αυτό είναι μια προετοιμασία, γέροντες. Νομίζω και επομένως θα πρέπει να ξαναγίνουν και άλλες συγκεντρώσεις, περισσότερες, δυναμικότερες, πιο οργανωμένες, ώστε να έχουμε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τους άλλους όσο μπορούμε για το θέμα αυτό. Να μην διστάζουμε στον χώρο της εργασίας μας, παντού να το κουβεντιάζουμε. Είτε στα σχολεία, είτε στις φάμπρικες, όπου βρεθούμε, να είμαστε έτοιμοι να ενημερώσουμε τους άλλους για την καταστροφή πρόκειται να γίνει την πατρίδα μας με το θέμα αυτό. Δεν έχω εδώ. Απλώς ξέρετε, επειδή ο κόσμος είναι όλοι μας πιεσμένοι, είναι πιεσμένοι από τα οικονομικά, σου λέει τώρα τι να κοιτάξω, τι μου λες με ένα κάρτο του πολίτη και τι είναι αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβω ότι αυτό είναι το κέριο θέμα τώρα, η πνευματική δουλεία που ετοιμάζεται για όλους μας. Εύχομαι ο Θεός να βοηθήσει και τώρα να αποτρέψει αυτή τη μεγάλη τυραννία που ετοιμάζεται.
Ακούστε με, έχει προταθεί όχι από εμάς, αλλά από πολύ κόσμο να κάνουμε να τελειώσουμε τη σημερινή συγκέντρωση με μία πορεία προς την Αρχιεπισκοπή που βρίσκεται 200 μέτρα πιο κάτω. Δεν θα το κάνουμε για λόγους αντάρτικου, θα το κάνουμε διότι περιμένουμε με αγωνία την τοποθέτηση της Ιεράς Συνόδου ξεκάθαρα εναντίον της κάρτας του πολίτη. Το κάνουμε διότι ξέρουμε ότι έχει εισηγήσεις από τις δικές της επιτροπές οι οποίες της λένε όχι στην κάρτα του πολίτη. Κάποιος θα μιλήσει και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε να πάμε προς την Μητροπολιτικό Ναό. Κάτι άλλο σημαντικό, δεν ξέρω αν απόγευμα στον Ιερό Ναό των Παντελεήμων Συναχαρνών θα κάνουν τη συναυλία. Θα πει όταν έρθει μέσα στην κοινωνική λειτουργία, πάμε να το διαβάσει. Ανάσταση Σαρκός, το οποίο είναι ένα πουλολό, θα γίνει η συναυλία. Δεν ακούγεστε! Δεν ακούγεστε! Δεν ακούγεστε! Δεν ακούγεστε! Εμείς θα ξεκινήσουμε κάποια άτομα. Όποιος θέλει να ακολουθήσει κάτω, ας έρθει μαζί μας. Και θα πάω από τώρα από νωρίς και θα κάτσουμε εκεί απ' έξω. Πάμε όλοι μαζί. Εδώ μιλάει ο φανατισμός, εδώ μιλάει η αρρώστια. Ωραία, πρώτα τώρα την πορεία προς τη Μητρόπολη και μετά όποιος θέλει να ακολουθήσει κατευθείαν στον Άγιο Παντελεήμονα. Λες τώρα τον Καλάρα τώρα, τον γυναίκα του είναι πολιτικό πρόσωπο και είναι με τώρα. Θα πάμε εμείς, εκκλησία. Θα πάμε απ' έξω να μην τους κάνουμε. Μια έκκληση προς κάθε χριστιανό και ελεύθερο πολίτη σκεφτόμενο. Σήμερα μας δόθηκε μια μεγάλη μέρα για να διαδηλώσουμε εναντίον της κάρτας. Λοιπόν, μην τους κάνουμε τη χάρη να μας επιβάλλουν την τυραννία τους. Αυτά, ευχαριστώ. Τι να σας πω, εγώ τι είμαι, εγώ κατά εδώ. Τα κλείνουν άλλοι άλλοι. Έλα, κλείστε. Πες μου που θέλει να ξεκινήσουμε. Να πάμε στην όθονο στάδο. Λοιπόν, ξεκινάμε όλοι αριστερά και κάτω την όθονο. Κάτω από τη Μητρόπολη όσοι θέλετε. Πάμε όλοι κάτω. Όλοι πάμε. Πάμε κάτω! Στην Μητρόπολη!
Μασόνιο θα πάμε τώρα. Θα πάει τώρα το στόχο. Πάμε. 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 Στη Μητρόπολη, ναι. Για διαμαρτυρία εναντίον των ηλεκτρονικών μέσων της νέας ηλεκτρονικής δικτατορίας. Τώρα ακουγόμαστε. Νέα ηλεκτρονική δικτατορία δεν θα περάσει, γιατί εμείς πολεμήσαμε όλες τις δικτατορίες. Από τους Πέρσες, τους Ιταλούς, τους Γερμανούς, όλες τις δικτατορίες τις πολεμήσαμε. Θα ξυπνήσει το ελληνικό λαό και θα πολεμήσει και αυτή τη δικτατορία, η οποία είναι πιο σκληρή δικτατορία που υπάρχει. Είναι η ηλεκτρονική δικτατορία, η οποία θέλει να φακελώσει από τα μικρά παιδιά μέχρι τους γέροντες. Είναι σιωνιστικά σχέδια, 200 άνθρωποι στον κόσμο τα κάνουν αυτά και άλλοι 200 στην Ελλάδα. 400 άτομα ταλαιπωρούν όλη την Ιφίλιο. Να το πάρουμε χαμπάρι για να ξυπνήσουμε. Αν ξυπνήσουμε, αυτοί θα ξανακουνηθούν και θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν πλέον. Εμείς τους δίνουμε τη δύναμη με την αδιαφορία μας, με το ότι δεν ξεσηκωνόμαστε να κάνουμε διαμαρτυρίες κλπ. Θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση την μέρα της Σταυροπροσκυνήσεως και θα μιλήσουμε και εκεί πιο διεξοδικά. Αυτά είχαμε να πούμε για τώρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.